Απευθεία σύνδεση με το νοσοκομείο Σωτηρία και την Γεωργία Λαγού που θα μας μεταφέρει την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα, Γεωργία. Πρωτόγνωρη πίεση, πρωτόγνωρες συνθήκες. Κοινός παρανομαστής Γιάννη, ο εφιάλτης της πανδημίας. Αυτό που τρέμουν οι υγειονομικοί και αυτό που φοβούνται, όπως χαρακτηριστικά μας έλεγαν, είναι να μην ξεφύγει ο έλεγχος. Πράγματι, βρισκόμαστε στο νοσοκομείο Σωτηρία, το οποίο βρίσκεται σε μόνιμη εφημερία. Είναι η ναυαρχίδα της πανδημίας, που από την πρώτη στιγμή που ο κορονοϊός επισκέφθηκε τη χώρα μας. Άλλη μία δύσκολη νύχτα θα είναι εδώ παρούσα για τους υγειονομικούς. Γιατί, διότι αρκετά είναι τα περιστατικά. Άλλοι είναι εμπείρετοι και άλλοι είναι στα όρια της κατάπτωσης και έρχονται να εξεταστούν. Να σου πω πως δυστυχώς τα βέλη στη φαρέτρα του νοσοκομείου βρίσκονται οι λιγοστές άδειες απλές κλίνες κορονοϊού, αλλά και όσον αφορά τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ενώ θέλω να σου μεταφέρω και ποια είναι η κατάσταση από τα υπόλοιπα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής. Βλέπουμε τους υγειονομικούς να είναι στα όρια της εξάντλησης, να δουλεύουν ακατάπαυστα, έτσι ώστε κανένας ασθενής να μην μείνει χωρίς φροντίδα και χωρίς περίθαλψη. Όταν ζητήσαμε το μεσημέρι να μας περιγράψει ένας υγειονομικός την κατάσταση που ζει σήμερα στη συγκεκριμένη εφημερία και αναφέρομαι στο Λαϊκό Νοσοκομείο, μας είπε, και αυτό είναι το συγκινητικό, πως όσο ο κορονοϊός θα είναι εδώ παρόν, εμείς θα αγωνιζόμαστε χωρίς να κοιμηθούμε ούτε στιγμή για να σώσουμε ζωές. Δεν χωρά αμφιβολία ότι κάνουν τιτάνιο αγώνα, Γεωργία.